Χρυσάφι αποτελεί το νερό της βροχής για την Κρήτη, καθώς είναι όλο και λιγότερο και πέφτει με το σταγονόμετρο στη διψασμένη γη. Κι όμως οι καύσονες του καλοκαιριού και οι όλο και πιο ξηροί χειμώνες της Κρήτης επηρεάζουν αισθητά τις καλλιέργειες. Κατά κύριο λόγο η ελιά, γιατί είναι σε μεγάλο βαθμό άνυδρη καλλιέργεια, και φυσικά και το αμπέλι. Θα επηρεαστεί επίσης και η μελισσοκομεία, γιατί οι μέλισσες πιο πολύ ωφελούνται από τα δασικά αυτά, από την άγρια βλάστηση. Η ελιά δεν ποτίζεται γενικά στην Κρήτη, ενώ είναι καλλιέργεια η οποία υπάρχει και σε αρδευτικό σύστημα. Κυρίως είναι εξαιρικές εδώ στην Κρήτη, οπότε οι βροχοπτώσεις ευνοούν στο να υπάρχει παραγωγή. Οι πιο άνομβρες περιοχές για το 2021 ήταν οι Μοίρες με 192 χιλιοστά βροχής, η Ιερά Πέτρα με 195, ο Άγιος Νικόλαος με 270 και η Κνωσός με 381. Μάλιστα, απλές είναι οι συμβουλές προς τους παραγωγούς την περίοδο των βροχοπτώσεων. Θα πρέπει τις ημέρες των βροχοπτώσεων να αποφύγουν να ραβδίζουν τις ελιές, για να μην τις τραυματίζουν και έχουμε την εμφάνιση καρκινωμάτων. Αν παρόλα αυτά γίνουν κάποιες εργασίες, καλό να είμαστε μετά να κάνουμε κάποια επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα. Πάντως, όλο και λιγότερο είναι τα τελευταία χρόνια το νερό της βροχής και είναι εμφανές ότι οι κλιματικές συνθήκες στην Κρήτη αλλάζουν. Εκτεταμένη ανομβρία καταγράφεται σε περιοχές του νησιού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 15 εκ των 60 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αναλυτικά, αρνητικό ρεκόρ βροχοπτώσεων δεκαετίας καταγράφηκε στην Ιερά Πέτρα με 195 χιλιοστά βροχής, στην Κνωσό με 381 και στα Χανιά με 383. Δεύτερη πιο ξηρή χρονιά δεκαετίας ήταν η χρονιά για τις Μοίρες, τον Άγιο Νικόλαο και τα Ανόγια. Μάλιστα, σε Χανιά, Τζερμιάδο και Σπύλη έπεσε το 2021 η μισή βροχή σε σχέση με το 2020. Σε ορισμένες περιοχές παραμένει το 2021 η ξηρότερη χρονιά όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Να τονίσω ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν μια εικόνα του μέλλοντος, με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με δύο πολύ μεγάλους καύσονες. Μόνο ο Δεκέμβριος κατάφερε μέχρι στιγμής να σώσει την κατάσταση, καθώς σε πολλές περιοχές άνοιξαν οι ουρανοί. Ουσιαστικά έσωσε κάπως τα πράγματα, να το πω έτσι, ο Δεκέμβριος, που είχαμε αρκετές βροχές. Σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, τον φετινό Δεκέμβριο έριξε 30% της συνολικής βροχής της χρονιάς.